dementia is one of the most challenging neurological conditions. Στη Βρετανία, μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το Ινστιτούτο Alan Turing είναι έτοιμη να φέρει την επανάσταση στη διάγνωση της άνοιας. Η ομάδα αυτή, με επικεφαλή στην Ελληνίδα Ζωή Κουρτζή, ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να αναγνωρίσει τα πρώτα σημάδια άνοιας στον εγκέφαλο πριν καν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Στην ουσία, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ένα σύστημα το οποίο ο αλγόριθμος έχει διαβάσει χιλιάδες απεικονίσεις εγκεφάλων ανθρώπων που πάσχουν από άνοια, οπότε είναι σε θέση να κάνει συγκρίσεις με νέες εξεταζόμενες απεικονίσεις και να ανιχνεύσει πρώιμα ίχνη άνοιας που δεν μπορεί να πιάσει το μάτι ενός ειδικού, καθώς επίσης και το κατά πόσο η άνοια θα παραμείνει σταθερή ή αν θα εξελιχθεί γρήγορα ή αργά. Η επιστήμονα Ζωή Κουρτζή, που ηγείται της ερευνητικής ομάδας, σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με ειδίκευση στην πειραματική ψυχολογία και έκανε το διδακτορικό της στη γνωστική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Rutgers στον ΗΠΑ. Ακολούθησε μεταδιδακτορικές σπουδές πάνω στην εγκεφαλική συμπεριφορά και απεικόνιση στα πανεπιστήμια MIT και Harvard και έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα McDonnell για να συνεχίσει την έρευνά της στα βιολογικά κυβερνητικά συστήματα στο γερμανικό Ινστιτούτο Max Planck. Το 2005 κατέλαβε τη θέση διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, ενώ από το 2013 διδάσκει πειραματική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και θεωρείται ειδική στη γνωστική υπολογιστική νευροεπιστήμη, όντας πρωτοπόρος στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία του εγκεφάλου. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα διάγνωσης άνοιας που ανέπτυξε η Ζωή Κουρτζή και η ομάδα της, δοκιμάζεται ήδη κλινικά και η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων. Αν φανεί και στην πράξη λειτουργικό, τότε μιλάμε για μια νέα επανάσταση στον χώρο της νευροεπιστήμης.